Εκνέει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του ετήσιου επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 30 Οκτωβρίου στην πλατφόρμα τη χορήγησή του. Οι αιτήσεις για το επίδομα υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΑ με τους κωδικούς TaxNet και την ηλεκτρονική εφαρμογή του φορέα μέσω της ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και με τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών στα ΚΕΠ. Ωστόσο, όμως, η πρόεδρος των φοροτεχνικών νομοσύρων, κυρία Σίλβια Νησιούδη, έφυσε την προσοχή στους ενδιαφερόμενους, καθώς παρατηρήθηκαν προβλήματα με την καταβολή των χρημάτων, καθώς δεν έχουν παραλάβει ολόκληρη τη δόση, και αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά που άλλαξαν σχολική βαθμίδα με αποτέλεσμα το σύστημα να μην μπορεί να αντιλήσει τα ακριβή στοιχεία. Γι' αυτό οι γονείς θα πρέπει να μπουν ξανά στη συγκεκριμένη εφαρμογή και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία. Να υπάρχουν κάποια παράπονα από πολίτες, από γονείς που δεν έχουν λάβει ολόκληρη τη δόση του Α21. Αυτό συμβαίνει γιατί σε πολλές οικογένειες υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν αλλάξει βαθμίδα. Για παράδειγμα, ένα παιδάκι από τον Υπηαγωγείο που ήταν πέρυσι, φέτος μπορεί να πηγαίνει πρώτη δημοτικού. Έχει αλλάξει ο αριθμός μητρώου μαθητή. Το σύστημα δεν μπορεί να αντλήσει τα δεδομένα από το σχολείο, με αποτέλεσμα να πρέπει να ξαναμπούμε στην εφαρμογή του Α21 και να δηλώσουμε τον αριθμό μητρώου μαθητή, την τάξη, το σχολείο κτλ. Όσοι λοιπόν είδαν στην τελευταία δόση η οποία μπήκε ότι έχουν πάρει λιγότερα χρήματα, καλό είναι να μπουν μέσα στην εφαρμογή του Α21 και να δουν αν έχει αφαιρεθεί κάποιο παιδί και αν θα πρέπει να συμπληρωθούν κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν το σχολείο και τη φοίτηση του παιδιού. Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης είναι η εξής. Γίνεται η εκκίνηση της διαδικασίας. Γίνεται υποβολή ψηφιακής αίτησης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μέσω της εφαρμογής ΟΠΕΚΑ. Γίνεται υποβολή ψηφιακής αίτησης μέσω ΚΕΠ. Οριστικοποιείται υποβολή της αίτησης. Γίνεται έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. Και ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών.